Χαιρετισμός στους απεργούς μεταλλορύχους. Μεταφέρουμε το πιο θερμό ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους εργαζομένους στα μεταλλεία. Μπορεί να βρισκόμαστε σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, αλλά βρισκόμαστε δίπλα, μαζί στον αγώνα για ένα καλύτερο μεροκάματο, μια καλύτερη ζωή. Καλόμαθαν οι μεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικοί όμιλοι από τον αντεργατικό πόλεμο, ειδικά των τελευταίων 10-15 χρόνων, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και πιστεύουν πως θα μας μετατρέψουν σε εργάτες σκλάβους. Για άλλη μια φορά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Κρύβονται πίσω από μια κύβδηλη νομιμότητα με μεροκάματα πείνας, προσπάθεια υπονόμευσης του οκταώρου πενθήμερου, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, ανεξέλεκτες υπερορίες κατά τις επιθυμίες τους. Θέλουν να μας μετατρέψουν σε μηχανές χωρίς δικαιώματα. Δεν θα βάλουμε όμως μόνοι μας το κεφάλι μας στον τουρβά. Θα αντισταθούμε, θα παλέψουμε για μας και για την επόμενη βάρκα της εργασίας, τα παιδιά μας. Δεν θα υποταχθούμε στην ακόρεστη επιθυμία τους για μεγιστοποίηση των κερδών τους, που καταστρέφει τις κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον μας. Βρισκόμαστε και εμείς για 11η μέρα στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Μας έχουν βγει τα μάτια από την κερδοφορία των κατασκευαστικών ομήλων γενικά, αλλά και της ΑΒΑΞ που εμείς δουλεύουμε, τη στιγμή που φοβόμαστε να περάσουμε από τα ταμεία του σούπερ μάρκετ, να ανοίξουμε τους λογαριασμούς ρεύματός μας κτλ. Μας κραδένουν διαρκώς τη δήλωση, σας δίνουμε τα νόμιμα. Τα νόμιμα ελάχιστα συμπληρώνουμε εμείς. Τα νόμιμα που έχουν συρρυκνωθεί τουλάχιστον 25-30% από την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Θα παλέψουμε για τα αναγκαία και τα σύγχρονα που μας πρέπουν.